πήδα ότι η Τουρκία θα κατέθετε προτάσεις και εκεί θα διαφανόταν η καλή της θέληση. Μας έμεινε μένει πενταμερής, αλλά η Τουρκία προτάσεις δεν έχει καταθέσει. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή τακτικής. Επιβεβαιώνεται πια αναγκαιότητα αλλαγή τακτικής. Από εκεί και πέρα, αν αυτό δεν προκύψει, τότε κάποιοι, μεταξύ των οποίων και ο λαός, οφείλουμε να αλλάξουμε την τακτική αυτή, αλλάζοντας διακυβέρνηση του τόπου στις επόμενες εκλογές. Που έχετε, πιστεύετε ότι οδηγούμαστε σε οριστικό ναυάγιο των διαπραγματευσεών? Δεν μπορώ να το προεξοφλήσω, αλλά φαίνεται ότι οι δυσχέρειες για την παραπέρα ομαλή πορεία του διαλόγου είναι πάρα πολύ μεγάλες και ως εκ τούτου όλα είναι πιθανά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά από τον Μάρη, έπεσε σχεδόν ακριβώς πάνω στην ώρα που μας είχες πει ότι ανέμενες και εσύ να ολοκληρωθεί το Εθνικό Συμβούλιο. Και 12 ακριβώς, Πέρσα, ναι. Έχουμε εδώ την κυρία Θεοχάρους, να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις της Πέρσα και να επανέλθουμε. Κυρία Θεοχάρους. Ναι, μας έχει ενημερώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για όλες τις εξελίξεις που έχουν ακολουθήσει μετά την τελευταία συνάντηση με τον κύριο Ακιντζή. Είναι χαρακτηριστική η απογοήτευση του Πρόεδρου από την στάση του Ακιντζή, τις συνεχείς υπαναχωρήσεις του και το γεγονός ότι κάθε φορά προβάλλει και νέες απαιτήσεις. Εμείς έχουμε ζητήσει να γίνει όσο το δυνατό πιο γρήγορα μια νέα σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου για να δούμε τις καταστάσεις σε συνάρτηση και με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Τουρκία και με την κρίση που εξυφαίνεται στην περιοχή μας με τις κινήσεις του τουρκικού στόλου. Υπάρχει πρόθεση από τον Πρόεδρο να αντιδράσει στην τουρκική επιθετικότητα και προκλητικότητα? Προφανώς. Υπάρχει. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε και την Ελένη Θεοχάρου. Λοιπόν, εδώ έχουμε Πέρσα, έχουμε τον πρόεδρο, τον οικολόγο, τον κύριο Γιώργο Περδίκη. Είναι έτοιμος να προβεί σε δηλώσεις. Άλιστα. Εντάξει, είχαμε μία ενημέρωση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις πρώτες συναντήσεις με τον Ακιντζή και την περιεραίουσα ατμόσφαιρα γύρω από τις συνομιλίες. Είναι ολοφάνερο, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Εμείς έχουμε θέσει θέμα για την συνέχιση των ενεργειών με τον κύριο Άιντε, τις εξουσίες που θέλει να πάρει και τις δυνατότητες που θέλει να του δώσουν και οι Τουρκοκύπροι για τις διαπραγματεύσεις. Διαφωνούμε και με τις επιπλέον αρμοδιότητες που θέλουν να του δώσουν, αλλά και με τη συμπεριφορά του κύριου Άιντε. Και ζητήσαμε από τον πρόεδρο Αναστασιάδη να ενισχύσει τη θέση του κυρίου Κοτσά, όπως αυτή κατατέθηκε μέσα από την επιστολή που δημοσιοποιήθηκε χτες. Ζητήσαμε τη συνέχιση της συζήτησης στο Εθνικό Συμβούλιο, στη βάση μελετών του Συμβουλίου Γεωπολιτικής Στρατηγικής, αλλά και μελετών ξένων εμπειρογνωμόνων σε σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Πρέπει το Κυπριακό να τεθεί ξανά στο φακό, τον γεωπολιτικό φακό της έρευνας, της επιστημονικής γνώσης και αν χρειαστεί όντως όλοι μαζί να αλλάξουμε στρατηγική θεώρηση του Κυπριακού. Δεν είναι υπόθεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ούτε ιδεολόγημα η ανάγκη για αλλαγή στρατηγικής. Είναι μια ανάγκη που προκύπτει από τη διαπίστωση ότι έχει αλλάξει άρδιν η υποδομή και το υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηριζόταν μέχρι σήμερα η πολιτική της κυπριακής ηγεσίας στο Κυπριακό. Μια ερώτηση απλά. Η πρόθεση αντίδρασης του Προέδρου στην τουρκική προκλητικότητα έχει κατατεθεί? Υπάρχουν διάφοροι σχεδιασμοί, δεν μπορούμε βέβαια να τους αποκαλύψουμε. Είναι κλιμακωτοί και αντιμετωπίζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και το χειρότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κυπριανού. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Ενημερωθήκατε για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, η εκτίμηση του ΑΚΕΛ για την πορεία των πραγμάτων? Θέλω να εκφράσω την ανησυχία του ΑΚΕΛ για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις. Είναι προφανές πως οδηγούμαστε σε μια πορεία η οποία φαίνεται αδιέξοδη, εκτός και αν αλλάξουν ουσιαστικά κάποιες προσεγγίσεις. Εμείς έχουμε επαναλάβει την άποψή μας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πως θα πρέπει να επιδιωχθεί πρωτίστως η συζήτηση των σημαντικών τείχων του Κυπριακού με τη μορφή ενός πακέτου, με την κατανόηση ότι δεν πρέπει να είναι, πρέπει να είναι μια ανεπίσημη συζήτηση και να μετατραπεί σε επίσημη, εάν και εφόσον διαπιστώνεται ότι μπορούν να υπάρξουν συγκλήσεις
στα κεφαλαιώδη ζητήματα. Δηλαδή, μιλώ για τα θέματα της ασφάλειας, του εδαφικού που είναι συνδεδεμένο με το περιουσιακό, τα ζητήματα της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς επίσης και της πολιτικής ισότητας και της αποτελεσματικής συμμετοχής. Είναι και δική μας η άποψη ότι θα πρέπει να γίνει μια ενδελεχής ανάλυση των δεδομένων τα οποία επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή των εξελίξεων στην Τουρκία, καθώς επίσης και των εξελίξεων σε παγκόσμια κλίμακα, γιατί και αυτές θα επηρεάσουν την κατάσταση στην Κύπρο. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να μελετηθεί πολύ επισταμένα το τι θα συμβεί αν και εφόσον και αυτή η προσπάθεια καταλήξει σε αδιέξοδο. Με αυτό που λέω θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπενήσομαι ότι θα πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις στα ζητήματα αρχών για χάρη της εξέβρεσης μιας οποιασδήποτε λύσης. Αντιθέτως, η στάση και η θέση του ΑΚΕΛ, την οποία έχει επαναλάβει και σήμερα στο Εθνικό Συμβούλιο, είναι ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε πολύ σκληρά με αιμονή στις βασικές αρχές λύσης του Κυπριακού, αλλά με πολιτική βούληση να καταλήξουμε, αν είναι δυνατόν και υπάρξει ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά, σε συμφωνία. Βρίσκεται ευθύνη, βρίσκεται. Κύριε Κυπριανού, διότι ζητάτε αυτό τον άτυπο διαπραγμάτευση που λέτε, άτυπη διαπραγμάτευση που λέτε. Στην ουσία, ένα άτυπο πάρε δώσε, τι είναι πρόθυμη μια πλευρά να δώσει. Δεν είναι απαραίτητο. Το πακετοποίηση. Ναι, δεν είπα τυπών πάρε δώσε σε καμιά περίπτωση. Είναι εκείνο που λέω είναι να διερευνήσουμε. Βλέπετε να υπάρχει μια πλευρά να το κάνει αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει από τη δική μας την πλευρά πρώτα τέτοια βούληση. Αν είχαμε εμείς τη βούληση, θα μπορούσαμε να βολιδοσκοπήσουμε και την άλλη την πλευρά, αν κατά πόσο το αποδέχεται. Εμείς το έχουμε συζητήσει αυτό το ενδεχόμενο με τον κύριο Ακιντζή. Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει είναι ότι θα εκφραστούν ελεύθερα για το μέχρι που είναι έτοιμοι να φτάσουν στα διάφορα κεφάλαια. Επαναλαμβάνω με την κατανόηση ότι αν και εφόσον δεν υπάρξει συναντήληψη, τίποτε από όσα θα έχουν λεχτεί δεν θα θεωρείται λεχθέν. Για να νιώθει κάποιος την ανασφάλεια ότι θα πάρει άλλη πλευρά αυτών των οποίων έχω αναφέρει και θα το κρατήσει στο τραπέζι. Με αυτήν την έννοια έχω αναφέρει. Θεωρείτε ότι οι ευθύνες για το ότι δεν προχωρούν τα πράγματα είναι μοιρασμένες? Ναι. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ούτε νομίζω ότι σε αυτήν τη φάση που βρισκόμαστε ο στόχος θα πρέπει να είναι να μετρήσουμε τις ευθύνες που έχει η κάθε πλευρά. Για μας η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι άλλη. Η προτεραιότητα είναι να διαμορφωθούν δεδομένα τέτοια τα οποία θα επιτρέψουν να προχωρήσει ο διάλογος με στόχο να καταλήξουμε σε λύσεις των Κυπριακών. Εάν αυτό δεν γίνει, εμείς λέμε ότι θα πρέπει να αποδείξουμε στη διεθνή κοινότητα, να αποδεικνύουμε καθημερινά ότι δεν είναι δική μας η ευθύνη, είναι ευθύνη της άλλης πλευράς. Έχει τεράστια σημασία να είμαστε συνεπείς και προσιλωμένοι στην προσπάθεια για λύσεις των Κυπριακών. Αυτόν τονίζω. Από τις επαφές και τις συναντήσεις που έχετε, κύριε Κυπριανού, με άλλα πολιτικά κόμματα, τουρκοκυπριακά κτλ., τι λένε για αυτές τις προκλήσεις και για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται? Δεν είχαμε επαφές μετά από τις τουρκικές προκλήσεις για να ξέρω πώς τοποθετούνται. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω από την πλευρά του ΑΚΕΛ, ότι αυτή η προκλητικότητα που επιδεικνύεται από την πλευρά της Τουρκίας σίγουρα δεν μπορεί να γίνει σε καμιά περίπτωση να αποδεχτεί. Από την άλλη όμως θα πρέπει να μελετηθεί και να αναλυθεί σε μεγάλο βάθος. Και θα πρέπει η δική μας η αντίδραση να είναι τέτοια που να καθιστά ανέφικτη την υλοποίηση των όποιων απειλών της Τουρκίας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυπριανού. Λοιπόν, Μάριε, ουσιαστικά Πέρσα, παραμένει να ακούσουμε τον πρόεδρο Πέρσα, του Βίκο. Να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις και του κύριου Λιλίκα. Πάμε από τις εκτιμήσεις, έτσι μάθαμε την ενημέρωση ο πρόεδρος. Να δούμε πρόεδρο του κύριου Λιλίκα και αργότερα. Οι εκτιμήσεις είναι ότι οι συνομιλίες ουσιαστικά έχουν σταλώσει, οδηγούμαστε σε έναν αδιέξοδο, δεν διαφαίνεται προοπτική επίτευξη συμφωνίας. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις που ως Συμμαχία Πολιτών καταθέσαμε τους προηγούμενους μήνες στο Εθνικό Συμβούλιο, ότι η σκλήρυση της στάσης του Ερντογάν δεν είχε να κάνει με το δημοψήφισμα, με τις εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία, αλλά έχει να κάνει με τους ευρύτερους γεωστρατηγικούς στόχους που επιδιώκει να πετύχει και μέσα από τη λύση του Κυπριακού. Καταθέσαμε πρώτα στο Εθνικό Συμβούλιο, όπως γίνει μια νέα συνεδρία, όπως σε αυτήν τη συνεδρία να αξιολογήσουμε και την κατάσταση στην Τουρκία, με βάση όμως μελέτες που θα πρέπει να εξασφαλιστούν από διάφορες δεξαμενές σκέψεις που εξειδικεύονται στην Τουρκία, αλλά και δεξαμενές σκέψεις που εξειδικεύονται στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Το Κυπριακό δεν μπορούμε να το βλέπουμε περιοριστικά μόνο με βάση την πολιτική της Τουρκίας απέναντι στην Κύπρο.
θα πρέπει να εντάξουμε τον Κυπριακό στο μεγάλο γεωστρατηγικό γεωπολιτικό παιχνίδι που διαδραματίζεται στην περιοχή μας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε εναλλακτικά σενάρια για το τι είναι οι στόχοι της Τουρκίας, στην περίπτωση ιδιαίτερα που υπάρξει αδιέξοδο, τι θα επιδιώξει να πετύχει η Τουρκία, να προετοιμάσουμε έγκαιρα δράσεις προληπτικές αλλά και αντιδράσεις για να μην αυτοσχεδιάζουμε όπως συνήθως συμβαίνει. Δεύτερον, να υπάρξουν εναλλακτικές μελέτες για το πώς θα αντιδράσει ενδεχόμενα η Τουρκία στην περίπτωση που υλοποιήσουμε το ενεργειακό μας πρόγραμμα, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο, έτσι ώστε και σε αυτόν τον τομέα να έχουμε έγκαιρα διαμορφωμένες πολιτικές, προληπτικές κατά κύριο λόγο, αλλά και αντίδραση στην περίπτωση που η πρόληψη δεν καταστεί εφικτή. Αυτή ήταν η προσέγγιση μας και αναμένουμε να γίνει αυτή η νέα συνεδρία. Πότε θα γίνει, σας έχει ενημερώσει ο Πρόεδρος, είναι τα θετική ανταπόκριση? Ήταν θετική ανταπόκριση του Πρόεδρου. Αυτή η ειδική συνεδρία που θα έχει τη μελέτη σε βάθος της τουρκικής πολιτικής αλλά και των εξελίξεων στην περιοχή μας δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Όμως αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρξει ήδη πριν από τις 17 Μαΐου μια νέα σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου με βάση την πρόθεση του Προέδρου για την πορεία των διακοινωτικών συνομιλιών. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ολοκληρώσαμε. Μάλιστα, ακούσαμε και τον Γιώργο Λιλίκα, ο οποίος έδωσε και την είδηση Μάρη Παπαηλία ότι μάλλον θα έχουμε και νέα συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου πριν τις 17 του Μάη, αρκετά σύντομα. Ναι. Και αναμένεται να κάνει δηλώσεις ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, έτσι. Λοιπόν, μάλλον έχει φύγει ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ πέρσα. Έχει φύγει και ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρο Φινοφίτου. Ναι, έχουμε ναι. ολοκληρώσει τις δηλώσεις. Να κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση αυτών που λέχθηκαν από τους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτό που